Αποκλειστικά λίγες ώρες μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, που να πούμε ότι έγινε με δική του ευθύνη, υπέγραψε και βγήκε ως αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες που ψάχνουν ένα κρεβάτι σε ένα νοσοκομείο για να νοσηλευτούν με COVID. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Μαυρίδη. Εξιτήριο από το νοσοκομείο που είχε εισαχθεί λόγω κορονοϊού πήρε ο Γιώργος Μαυρίδης. Ο παρουσιαστής νοσηλευόταν μια εβδομάδα περίπου. Ωστόσο, μόλις άρχισε να αναρρώνει, θέλησε να μεταφερθεί στο σπίτι του, απελευθερώνοντας έτσι ένα κρεβάτι για κάποιον άλλον ασθενή. Εμείς επικοινωνήσαμε μαζί του λίγες ώρες μετά την αποχώρησή του από το νοσοκομείο. Σιδερένιος, μάθαμε ότι βγήκες. Να μπορείς να πούμε έτσι δύο κουβεντούλες? Δεν μπορώ να μιλήσω. Στο νοσοκομείο είχε εισαχθεί με κορονοϊό και η σύντροφός του, Κρίστη Καθάρια, η οποία, σύμφωνα με τον Γιώργο Μαυρίδη, έχει πάρει επίσης εξιτήριο. Γρήγορα περαστικά και στη σύζυγό σου. Εκείνη βγήκε ή όχι? Ναι, βγήκε. Να είσαστε καλά. Γρήγορη ανάρρωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και να γίνει σαν μαθηματική πράξη στο μυαλό μας ότι κάθε φορά που αγγίζουμε ένα καινούργιο αντικείμενο πρέπει να βάζουμε μετά αντισηπτικό. Είτε είναι γάντια, είτε είναι καθαρό χέρι. Καλύτερα να είναι γάντια, γιατί με τον καιρό, όσο περισσότερο αντισηπτικό βάζεις πάνω στο δέρμα σου, χαλάς και το pH σου, καταστρέφεις και το δέρμα σου. Τα βαριά συμπτώματα, όπως έντονος βήχας, πυρετός και δύσπνοια, τον οδήγησε στα χέρια των γιατρών και η εισαγωγή του στο νοσοκομείο ήταν υποχρεωτική. Ωστόσο, έπειτα από τη θεραπεία που του χορηγήθηκε, ο πυρετός έπεσε και τα έντονα συμπτώματα άρχισαν να υποχωρούν. Έτσι, άλλωστε, πήρε και την απόφαση να επιστρέψει στο σπίτι του, τηρώντας πάντα όσα τον έχουν συμβουλέψει οι θεράποντες γιατροί. Ξεκίνησα την προηγούμενη Δευτέρα, εγώ ξεκίνησα την Πέμπτη. Χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο. Εγώ ακόμη κάθομαι. Δεν μπορώ να σηκωθώ. Νιώθω ότι θέλω μόνιμα να κοιμάμαι από την αδυναμία. Δεν μπορώ να πάω ούτε μέχρι το μπάνιο. Δεν μπορώ. Είμαστε πάρα πολύ δύσκολα και οι δύο. Όλα τα συμπτώματα έχουμε και οι δύο, όλα τα συμπτώματα. Ο Γιώργος είχε και τη δύσπνοια. Στο πλευρό του πάντα η σύντροφός του, που νόσησε και εκείνη. Τώρα βρίσκονται και οι δύο στο σπίτι και εύχονται να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης και να επιστρέψουν στη ρουτίνα τους, που τόσο τους είχε λείψει.